Γεια σας, σας καλωσορίζω στη δεύτερη συνεδρία αυτής της ημερίδας, η οποία είναι η συνεδρία για την προσβασιμότητα. Η προσβασιμότητα ως έννοια και ως πρακτική. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεδρία, όχι μόνο γιατί έχω τρεις πολύ εκλεκτούς καλεσμένους και καλεσμένες στο πάνελ, αλλά και γιατί η προσβασιμότητα είναι ένας τομέας ο οποίος, κατά την άποψή μου, δείχνει όχι μόνο το, ας το πούμε γενικά, ουμανιστικό ή ανθρωπιστικό χαρακτήρα των μεταφραστικών σπουδών, αλλά και το χαρακτήρα της κοινωνικής ευαισθησίας και το χαρακτήρα του πλησιάσματος της κοινωνίας. Όλες, νομίζω, οι μορφές μετάφρασης το κάνουν, ειδικά όμως το θέμα της προσβασιμότητας το φέρνει στο προσκήνιο και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γι' αυτό το λόγο. Έχουμε, όπως είπα, μαζί μας τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θα ξεκινήσω με την κυρία Βιλελμίνη Σωσόνη, που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η κυρία Σωσόνη είναι. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κυρίας Σωσόνη επικεντρώνουν στο τομείς μετάφρασης θεσμικών κειμένων, οπτικοακουστικής μετάφρασης, προσβασιμότητας καθώς και της μηχανικής μετάφρασης. Έχει διδάξει πριν πάει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια του Surrey, του Westminster, του Roehampton και του Wolverhampton. Στην Ελλάδα έχει διδάξει εδώ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Και έχει πάρα πολύ εκτενή επαγγελματική εμπειρία επίσης, γιατί έχει εργαστεί ως μεταφράστρια, επιμελήτρια και υποτιτλίστρια. Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο είναι Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στη μετάφραση από το Πανεπιστήμιο του Surrey. Η ομιλία της σήμερα είναι για τον υποτιτλισμό για κ-κοφούς. Το λέω έτσι γιατί είναι η κοφή με κεφαλαίο και η κοφή με μικρό, θα μας τα εξηγήσει η κυρία Σωσόνη, και βαρύκοους, και η ακουστική περιγραφή, πραγματικότητα και προοπτικές, και ο λόγος σε εσάς, κυρία Σωσόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αρχικά για την πρόσκληση, για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πραγματικά πολύ μετά από 2 χρόνια πανδημίας, εγκλεισμού, περιορισμών, που βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι διπλά που βρίσκομαι σε ένα κοινό που πραγματικά θεωρώ οικογένεια. Την οικογένεια της μετάφρασης, στην οποία ανήκω. Και εύχομαι από εδώ και πέρα να έχουμε πολλά αντίστοιχα έτσι, events, άλλες εκδηλώσεις, διαζώσεις. Όχι άλλο Zoom. Θα σας μιλήσω, όπως βλέπετε, για τον υποτιτλισμό οικοφούς και βαρύκοους, την ακουστική περιγραφή και θα αναφερθώ λίγο στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στη χώρα μας και στις προοπτικές, στο τι πρέπει ακόμη να γίνει σε αυτό το πεδίο. Ελπίζω να είναι εντάξει αυτό, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κάπα μικρού και κάπα κεφαλαίου, αλλά δεν φαινόταν στην πρώτη διαφάνεια. Ελπίζω από εδώ και πέρα να φαίνεται. Αν δεν φαίνεται, όπου βλέπετε κάθετο, φανταστείτε ότι υπάρχει ένα κάπα μικρό και ένα κάπα κεφαλαίου. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, από την οπτικοακουστική μετάφραση. Όπως γνωρίζετε, στην οπτικοακουστική μετάφραση συγκαταλέγονται διάφορα είδη μετάφρασης, με το καθένα να έχει τις δικές του επιταγές και να επιτελεί φυσικά διαφορετικούς σκοπούς. Ανάμεσα στα διάφορα είδη βρίσκουμε τον υποτιτλισμό, τον υποτιτλισμό για κοφούς και βαρύκοους, την ακουστική περιγραφή, τον υπερτιτλισμό, το voice over, τη μεταγλώτηση. Βρίσκουμε το ζωντανό υποτιτλισμό, καθώς και την επιχώρεια ή τοπική προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών, το πολύ γνωστό video game localization. Βλέπουμε λοιπόν ένα πολύ ευρύ τομέα μέσα στον οποίο αυτά τα δύο είδη της ακουστικής περιγραφής και του υποτιτλισμού για κοφούς και βαρύκους δίνουν πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό σε κοινό το οποίο διαφορετικά δεν θα μπορούσε να το προσπελάσει. Ας δούμε λίγο την νομοθεσία που ισχύει, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, πάρα πολύ γρήγορα. Να πούμε ότι μετά από πάρα πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει πρωτίστως από ομάδες ανθρώπων που προασπίζουν τα συμφέροντα τόσο των κοφών όσο και των ατόμων με προβλήματα όρασης,
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό στην Ελλάδα, έχουμε πλέον ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει σε ένα βαθμό την υποχρεωτικότητα της χρήσης τόσο του υποτελούς μυογκοφούς και βαρύκους, όσο και της ακουστικής περιγραφής, αλλά και της νοηματικής γλώσσας στα μέσα επικοινωνίας. Ένα σημαντικό, ένα ορόσημο θα λέγαμε, ήταν και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου του 2007, και στο πρωτόκολλο στη Σύμβαση που υπογράφηκε λίγο αργότερα, κείμενα τα οποία κυρώθηκαν και στην Ελλάδα με το νόμο 4074 του 2012. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό βήμα είναι ο νόμος, είναι η οδηγία 882 του 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι το γνωστό European Accessibility Act, το οποίο όμως δεν έχει μεταφερθεί ακόμα στο ελληνικό δίκαιο. Δεν έχει μεταφερθεί στο δίκαιο των περισσότερων κρατών μελών. Μόνο το Βέλγιο και η Αυστρία έχουν προχωρήσει στην μεταφορά. Έχουμε ακόμα αρκετά χρόνια μπροστά μας μέχρι να μεταφερθεί, αλλά όταν αυτό γίνει θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για μας. Ας πάμε στον υποτιτλισμό τώρα, να δούμε λίγο πώς τον ορίζουμε. Σύμφωνα με την ΕΒΕΣ, ο υποτιτλισμός γιακοφούς και βαρύκος είναι οποιαδήποτε μορφή υποτιτλισμού, η οποία έχει αναπτυχθεί συνειδητά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες κοφών και βαρύκων θεατών με τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο είτε μεταδίδεται στην τηλεόραση, είτε προβάλλεται στον κινηματογράφο, στο θέατρο ή σε άλλες μορφές διανομής. Ο υποτιτλισμός γιακοφούς και βαρύκος χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τον ενδογλωσσικό και το διαγλωσσικό. Στην πρώτη περίπτωση, ο υποτιτλισμός δεν περιλαμβάνει μεταφορά περιεχομένου από μία γλώσσα προς μία άλλη, αλλά μεταφορά του προφορικού λόγου σε γραπτό εντός της ίδιας γλώσσας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μεταφορά περιεχομένου από τη μία γλώσσα σε μία άλλη, παράλληλα με τη μεταφορά φυσικά του προφορικού λόγου σε γραπτό. Και στις δύο περιπτώσεις όμως έχουμε και διασημειωτική μετάφραση, καθώς λεκτικά σημεία μεταφέρονται σε γραπτά. Και γιατί τον χρειαζόμαστε? Για να το καταλάβουμε, ας δούμε μερικούς αριθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο σήμερα παρουσιάζουν προβλήματα ακοής και 430 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναπηρία ακοής. 34 εκατομμύρια παιδιά ζουν με αναπηρία ακοής. Αν δεν αναλυφθεί δράση, έως το 2030 θα υπάρχουν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άτομα με προβλήματα ακοής. Μέχρι το 2050, 1 στους 10 υπολογίζεται ότι θα έχει αναπηρία ακοής. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, είναι αναμενόμενο να αυξάνονται και να ενισχύονται τέτοιου είδους προβλήματα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει βάση δεδομένων με πραγματικά στοιχεία. Δεν είναι καταγεγραμμένα όλες οι περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι οι άνθρωποι με αναπηρία ακοής ανέρχονται σε 40.000. Πάμε τώρα να δούμε τη διάκριση αυτή που υπάρχει. Βλέπουμε από την αρχή της παρουσίασης το διαχωρισμό σε βαρύκους κοφούς και κοφούς με κάπα κεφαλαίου. Όπως αναφέρει η Λαμπροπούλου, ως βαρύκος ορίζεται αυτός που είτε φορά ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφοριών της ομιλίας το αντιλαμβάνεται από την ακοή του. Σύμφωνα με τη Λαμπροπούλου, ως κοφός ορίζεται αυτός που είτε φορά ακουστικά, είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία με την ακοή του μόνο. Επιπλέον, χρησιμοποιεί κυρίως το οπτικό κανάλι για να αντιληφθεί τους συνομιλητές του, κάνοντας δηλαδή χειλανάγνωση, χρησιμοποιώντας τη νοηματική γλώσσα ή τη γραπτή γλώσσα. Τώρα, μέσα σε αυτή την κατηγορία των κοφών, έχουμε τη διάκριση των κοφών με κάπα κεφαλαίο, που ταυτίζονται με την κοινότητα των κοφών, που είναι πρωτίστως προγλωσσικά κοφοί, που σημαίνει ότι είτε γεννήθηκαν κοφοί, είναι εκγενετής κοφοί, είτε απόλυσαν την ακοή τους πολύ νωρίς, πριν ακόμη αποκτήσουν την εγγραμματισμό, πριν αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης της γλώσσας. Χρησιμοποιούν τη νοηματική ως μητρική τους γλώσσα.
και την εθνική γλώσσα, εν προκειμένου την ελληνική, ως δεύτερη γλώσσα. Αντίθετα, η κοφή με κάπα μικρό είναι πρωτίστως μεταγλωσσικά κοφή, χρησιμοποιούν την εθνική γλώσσα ως μητρική τους και ταυτίζονται με την κοινότητα των ακουόντων. Ακολουθούν το σύστημα εκπαίδευσης των ακουόντων και γενικότερα ταυτίζονται με τους ακούοντες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντική αυτή η διάκριση, καθώς οι ανάγκες είναι διαφορετικές των δύο αυτών ομάδων. Από τα διαφορετικά αυτά είδη και τους βαθμούς κόφωσης, γίνεται σαφές πως οι αποδέκτες μας δεν αποτελούν μια ομοιόμορφη, μια ομοιογενή ομάδα. Άρα είναι πιθανό να έχουν και πολύ διαφορετικές γλωσσικές και επικοινωνιακές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να γίνουν κατανοητές και να ληφθούν υπόψη από μας. Η Νέβες αναφέρει πως οι υπότιτλοι που παρέχουμε θεωρούμε ότι καλύπτουν τις ανάγκες επαρκώς όλων αυτών των ομάδων. Των βαρύκων, των προγλωσσικά και μεταγλωσσικά κοφών, των κοφών που χρησιμοποιούν την προφορική γλώσσα για την επικοινωνία τους και των κοφών που χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα, των κοφών που εντάσσουν τους εαυτούς τους στην κοινότητα των ακουόντων, τους κοφούς που εντάσσουν τους εαυτούς τους στην κοινότητα των κοφών και τους κοφούς θεατές που διαθέτουν μερική ακοή ή ακουστική μνήμη. Εμείς λοιπόν ως υποτιτλιστές καλούμαστε να προσφέρουμε υπότιτλους που καλύπτουν τις ανάγκες όλων αυτών των διαφορετικών ομάδων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως λέει η Νέβες, η παροχή ενός μοναδικού συνόλου υποτίτλων που θα απευθύνεται σε όλες τις παραπάνω ομάδες έχει ως αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες τους, καθώς η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό ρυθμό ανάγνωσης, προτιμά διαφορετικά είδη υποτίτλων και αντιλαμβάνεται τον ήχο φυσικά με διαφορετικό τρόπο. Άρα, εμείς τι κάνουμε? Όταν δημιουργούμε υπότιτλους για κοφούς και βαρύκοους, θεωρούμε ότι το βασικό μας κοινό είναι η προγλωσσικά κοφή. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια ακουστική μνήμη, ούτε μερική ακοή. Πώς τώρα θα υποτιτλήσουμε? Υποτιτλίζουμε έχοντας στο μυαλό μας ότι οι αποδέκτες επιθυμούν κατά λέξη απόδοση του προφορικού λόγου. Θέλουν δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε όλα όσα λέγονται. Και αυτό είναι κατανοητό. Παρ' όλα αυτά, όπως γνωρίζουμε, ο υποτιτλισμός υπόκειται σε πάρα πολλούς περιορισμούς. Οι πιο σημαντικοί εκ των οποίων είναι οι χωροχρονικοί περιορισμοί. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά τον απλό διαγλωσσικό υποτιτλισμό αναγκαζόμαστε να συμπυκνώσουμε ένα 30 με 40% τουλάχιστον του πρωτοτύπου, σύμφωνα και με έρευνες που έχουν γίνει στα ελληνικά πρωτίστως από τη Γεώργα Κοπούλου, καταλαβαίνουμε ότι στην περίπτωση του υποτιτλισμού για κοφούς και βαρύκους, η συμπύκνωση είναι μεγαλύτερη, ακριβώς επειδή υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη περιγραφή των ακουστικών μη λεκτικών στοιχείων. Δηλαδή, εμείς μεταφέρουμε τα λόγια, αλλά παράλληλα πρέπει να περιγράψουμε τους ήχους, τη μουσική, όλα αυτά, τα ακουστικά μη λεκτικά στοιχεία. Άρα η συμπύκνωση αναγκαστικά είναι μεγαλύτερη. Το ιδεατό λοιπόν είναι να έχουμε κατά λέξη απόδοση του προφορικού λόγου, όμως το ρεαλιστικό είναι να μην την έχουμε. Οπότε υπάρχει εκεί μία ένταση, καθώς ο επαγγελματίας υποτιτλιστής γνωρίζει τι πρέπει να επιτύχει και γνωρίζει παράλληλα ότι δεν μπορεί να το επιτύχει. Πέρα από αυτό, πρέπει ο προφορικός λόγος, όπως αναφέρει και η Πατινιωτάκη, να διαβάζεται εύκολα, άρα χρειάζεται μετατροπή με πιο τυπικά χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου. Είναι αλλιώς ο προφορικός λόγος από το γραπτό, αλλιώς αντιλαμβανόμαστε και αλλιώς επεξεργαζόμαστε τον προφορικό λόγο, αλλιώς το γραπτό, φανταστείτε, την περίπτωση των βομολοχιών, για παράδειγμα, όπου προσλαμβάνουμε τις βομολοχίες πιο εύκολα στον προφορικό λόγο από ότι στο γραπτό. Όλοι αυτοί είναι περιορισμοί, αλλά είναι και αυτοί οι περιορισμοί που κάνουν τον υποτιτλισμό για κοφούς και βαρύκους και αρκετά έτσι, ενδιαφέροντα από την πλευρά του επαγγελματία. Τα προβλήματα που υπάρχουν σε εμάς εδώ
παρά το γεγονός ότι σήμερα εφαρμόζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο υποτιτλισμός για κοφούς και βαρύκους και θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς από το 2019 και έπειτα, τόσο η ΕΡΤ, τόσο και τα ιδιωτικά κανάλια υποτιτλίζουν αρκετές από τις σειρές τους, το Star και ελληνικές ταινίες, για το κοινό αυτό, πράγμα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπήρχε, φανταστείτε, πριν από το 2019. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι τυποποιημένες, δεν υπήρχαν οδηγίες, δεν υπήρχε πολλή έρευνα στο πεδίο αυτό, και είναι λογικό, από τη στιγμή που δεν υπήρχε η πράξη, ήταν δύσκολο να υπάρχει έρευνα. Γίνονταν κάποιες προσπάθειες, μικρές, όχι συστηματικές, όχι μεγάλης έκτασης. Ευτυχώς, πριν από λίγο καιρό, εκδόθηκαν από την κυρία Πατινιωτάκη οι Εθνικές Οδηγίες Υποτιτλισμού για λόγους εισιτηριακής πρόσβασης και αποτελούν ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς την τυποποίηση. Θέλω να σας δείξω, αν μπορώ, δεν ξέρω αν μπορώ. Έχω ήχο? Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να κουνήσω το, για κάποιο λόγο, αυτό το ποντίκι. Α, φαίνεται. Α, τέλεια. Μπράβο. Τέλεια. Ένα λεπτό να δούμε αν τα καταφέρω. Ένα λεπτό, γιατί το άνοιξε αλλά δεν φαίνεται. Οπότε δείχνει μόνο αυτή την εικόνα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα σας πω να το δείτε. Εσείς, είναι πολύ απλό για να καταλάβετε τι εννοώ. Να φύγω τώρα εγώ από εδώ ένα λεπτό. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι αυτό που βλέπετε εσείς. Εγώ... Κάτσε εκεί, καλά είσαι. Ναι, το ξέρω. Για να δούμε μήπως μπορούμε να το δείξουμε. Καλικό από αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Το έκανε και πριν, έχει κολλήσει. Μπορούμε να το κλείσουμε από το χ. Να το κάνω. Αυτό δεν πειράζει. Θα τους πω τι είναι. Θα τους πω. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω, δεν πειράζει, θα το δείτε και μόνοι σας. Ναι, η σειρά «Ζακέτα να πάρεις», φαντάζομαι είναι γνωστή, δεν ξέρω αν την ξέρετε, προβάλλεται από την ΕΡΤ, μπορείτε να τη βρείτε στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Απάτε στο επεισόδιο 8, στο λεπτό, στο 7ο λεπτό, και να δείτε τη χρήση των υποτίτλων. Μέσα λοιπόν γνωρίζουμε ότι όταν υποτιτλίζουμε ένα οποιοδήποτε οπτικοακουστικό προϊόν, ακολουθούμε συγκεκριμένες οδηγίες. Μπορεί να υποτιτλίζουμε διαφορετικά για διαφορετικούς πελάτες, για διαφορετικούς παρόχους, αλλά όταν τουλάχιστον υποτιτλίζουμε ένα συγκεκριμένο, μία ταινία, ένα επεισόδιο, ακολουθούμε τις ίδιες οδηγίες. Εκεί λοιπόν μέσα στο ίδιο επεισόδιο έχουμε χρήση χρωμάτων με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή αλλάζει η χρήση χρωμάτων, δεν χρησιμοποιούνται παύλες διαλόγου σε όλα τα σημεία, αλλού χρησιμοποιούνται παύλες διαλόγου. Μιλάμε δηλαδή για μία περίπτωση προς αποφυγή. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και αυτό δυστυχώς είναι ο κανόνας και όχι εξαίρεση. Οπότε η χρήση οδηγιών με συνέπεια από όλους τους παρόχους, από όλους τους φορείς, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και είναι σημαντική και για μας, γιατί πώς αλλιώς να εκπαιδεύσουμε μεταφραστές, τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν μεταφραστές και υποτιτλιστές, πώς να τους εκπαιδεύσουμε όταν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες. Εγώ δίνω οδηγίες οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην αγορά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν οδηγίες που χρησιμοποιούνται, έτσι. Πάμε τώρα λίγο γρήγορα στην ακουστική περιγραφή, η οποία είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν απολέσει την όρασή τους, είτε ολικός είτε μερικός, να έχουν πρόσβαση στις δικαστικές ή οπτικές τέχνες και στο οπτικό-ακουστικό υλικό. Συνίσταται στη λεκτική περιγραφή των σχετικών οπτικών στοιχείων ενός έργου τέχνης ή ενός οπτικοακουστικού προϊόντος, έτσι ώστε τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης να μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη μορφή και το περιεχόμενό του. Πάλι απευθύνεται σε
πολλούς συνανθρώπους μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάλι 2,2 δισεκατομμύρια εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Και στην Ευρώπη σήμερα ζουν περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι με προβλήματα όρασης. Στην Ελλάδα πάλι δεν έχουμε σαφή στοιχεία. Υπολογίζεται ότι οι τυφλοί είναι περίπου 50.000. Αλλά ο αριθμός αυτός είναι προφανώς μεγαλύτερος, καθώς πολλοί δεν είναι καταγεγραμμένοι και πολλοί έχουν προβλήματα όρασης τα οποία δεν τα δηλώνουν κάπου. Οπότε δεν μπορούν να προσμετρηθούν σε αυτόν τον αριθμό. Όπως είπα και στην περίπτωση των κοφών και βαρύκων, ο αριθμός των ατόμων με προβλήματα όρασης θα αυξάνεται ακριβώς επειδή αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Τι ακριβώς είναι η ακουστική περιγραφή? Είναι η περιγραφή των σκηνών στα σιωπηλά διαλύματα της λεκτικής δράσης, δηλαδή στα κενά διαστήματα ανάμεσα στους διαλόγους. Σύμφωνα με τον Τία Σύντας, η ακουστική περιγραφή είναι μια μορφή διασημειωτικής μετάφρασης, καθώς αποτελεί τη μετατροπή μη λεκτικών σημείων σε λέξεις. Η ακουστική περιγραφή ενδέχεται να είναι και διαγλωσσική και να συνδυαστείτε με μεταγλώτηση, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Όταν έχουμε μια ξένη ταινία, για παράδειγμα, πρέπει πρώτα να μεταγλωτιστεί ή να έχουμε ακουστικούς υποτίτλους. Επειδή στη διαδικασία της περιγραφής εμπλέκονται διαφορετικά σύνολα σημείων όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ακουστική περιγραφή δεν είναι διασημειωτική απλώς, αλλά πολυσημειωτική. Και στην περίπτωση της ακουστικής περιγραφής, ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει τυποποίηση στις πρακτικές εφαρμογής, δεν υπάρχουν οδηγίες, εκτός από τις διεθνείς οδηγίες που χρησιμοποιούμε, γιατί κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να περιγράψουμε. Η Γεώργα Κοπούλη το 2008 είχε κάνει μια μικρή έρευνα με ένα πολύ μικρό δείγμα τριών ατόμων, οπότε οι οδηγίες που εξέδωσε βασίζονται πρωτίστως στις οδηγίες της των ξένων παρόχων και η Λιάκου η Ευαγγελία ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2021 και είναι η πρώτη συστηματική προσπάθεια μελέτης των τεχνικών ακουστικής περιγραφής στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο. Ανάγκες τώρα και προοπτικές. Είναι προφανώς αδιαμφισβήτητο ότι έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος ό,τι αφορά τον υποτιλισμό για κοφούς και βαρύκους και την ακουστική περιγραφή σε μικρότερο βαθμό. Μένουν όμως να γίνουν πολλά ακόμα. Χρειαζόμαστε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση με γνώμονα τους χρήστες. Δεν αρκεί να μελετάμε τις διεθνείς πρακτικές. Πρέπει οπωσδήποτε οι οδηγίες που εκδίδονται να δοκιμάζονται με κοινό. Δηλαδή χρειαζόμαστε reception studies, μελέτες πρόσληψης. Θέλουμε να δούμε πώς αντιδρά το κοινό μας, που είναι ετερογενές. Δεν έχει σημασία αυτό, ίσα-ίσα που είναι πιο ενδιαφέρον, να δούμε πώς η κάθε ομάδα προσλαμβάνει αυτό που εμείς της προσφέρουμε και να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό τελικά που προτιμά και να μπορέσουμε αυτό να το καταγράψουμε και στη συνέχεια να το εφαρμόσουμε. Είναι η μελέτη και οι οδηγίες που εξέδωσε η Εμμανουέλα Πατινιωτάκη είναι η πρώτη πραγματικά συστηματική προσπάθεια και ακριβώς επειδή έχει εμπλακεί στη διαδικασία η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό θέλουμε για όλες τις έρευνες και όλες τις μελέτες το εξής. Και τι πρέπει να δούμε τώρα στις μελέτες πρόσληψης? Την ταχύτητα ανάγνωσης. Η ταχύτητα ανάγνωσης των Ελλήνων κοφών, βαρικών, δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή των ξένων. Όμως εμείς χρησιμοποιούμε ως μέτρο αυτό που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό. Δεν είναι ίδια η εκπαίδευση που λαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ίδιο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και αλληλεπιδρούν και με το κοινό των ακουόντων. Οπότε οι ταχύτητες ανάγνωσης είναι διαφορετικές. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την πρόσληψη της μουσικής. Πώς ακριβώς θέλουν να περιγράφεται η μουσική. Και όλο το ηχοτοπίο, η σιωπή, όλα αυτά εικάζουμε πώς θέλουν να τα περιγράφουμε και τα περιγράφουμε. Αν δεν τους ρωτήσουμε, αυτό που κάνουμε είναι αυθαίρετο. Αυτό συμβαίνει και με τις γλωσσικές ποικιλίες. Θέλουμε τις γλωσσικές ποικιλίες να τις διατηρούμε σε ένα βαθμό. Είναι μια επιλογή σκηνοθετική. Το καταλαβαίνουν όμως όταν εμείς το κρατήσουμε. Σε ποιο βαθμό το καταλαβαίνουν? Πόσο πρέπει να τις διατηρούμε? Σε τι βαθμό? Η χρήση των χρωμάτων είναι κάτι που επιθυμούν? Είναι κάτι που τους κουράζει? Πώς ακριβώς θέλουν να χρησιμοποιούμε τα χρώματα? Σταθερά μέσα σε μια σειρά, σε μια ταινία.
τους χαρακτήρες. Πώς ακριβώς να παρουσιάζουμε τους χαρακτήρες. Στην ακουστική περιγραφή, για παράδειγμα. Τι είδους περιγραφή να κάνουμε. Πόσο αναλυτική να είναι η περιγραφή. Όλα αυτά μένει να ερευνηθούν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το πεδίο αυτό είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και εύχομαι πολύ από το χώρο της μεταφρασιολογίας στην Ελλάδα να ασχοληθούν πιο συστηματικά με αυτό. Ελπίζω να μην καθυστέρησα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ τη Βιλελμίνη. Εγώ ευχαριστώ. Θα καλέσω τώρα στο βήμα την κυρία Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, η οποία ήδη αναφέρθηκε αρκετές φορές στην ομιλία της κυρίας Σωσόνη, οπότε θα συνεχίσει. Η κυρία Πατινιωτάκη είναι λέκτορα στο University College London, αλλά συνδυάζει την ακαδημαϊκή ερευνητική δουλειά με την πράξη του υποδοτηλισμού. Είναι και ιδρύτρια και CEO της Atlas, της εταιρείας Atlas. Έχει λοιπόν πολυετή έρευνα στην καθολική προσβασιμότητα και στα μέσα και τους τρόπους επίτευξής της. Ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών και μέσων προσβασιμότητας από το 2008, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, σε συναυλίες, στην τηλεόραση, σε ζωντανές εκδηλώσεις και στην εκπαίδευση. Και ας μου επιτραπεί να αναφέρω ως ορόσημο του βιογραφικού της τη δημοσίευση του Εθνικού Οδηγού Υποτιτλισμού για λόγους προσβασιμότητας. Σήμερα θα μας μιλήσει για υποτιτλισμό και υπερτιτλισμό για λόγους προσβασιμότητας και ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, όλες και όλα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον τρόπο που θα έπρεπε κανονικά να ξεκινάμε και να βαρέσω καμπανάκι εγώ ξανά, όπως βαράω συνήθως. Ναι, είμαι γνωστή ως η αναρχική του ακαδημαϊκού κόσμου, δεν με πειράζει. Αυτές οι εκδηλώσεις που αφορούν την προσβασιμότητα, καλό θα ήταν να είναι προσβάσιμες. Το βαράω εγώ το καμπανάκι, θα επανέλθω μετά. Γυναίκα με τρίου αναστήματος, μακριά καστανόξανθα μαλλιά, πράσινα μάτια, λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι, λευκά αθλητικά παπούτσια, καθιστή. Θα προσπαθήσω να σας πω κάποια πράγματα σχετικά με την πρακτική που συνδέεται με την πολύ ωραία θεωρία που μας έδωσε μέχρι στιγμής η Βιλελμίνη. Θα κάνω και μία παρέμβαση για τις βομολογίες, γιατί κάπως με τσίγκλησες. Και ελπίζω έτσι λίγο αυτή η πιο πρακτική προσέγγιση να δώσει ερεθίσματα στους ερευνητές του δωματίου να μπουν μέσα σε αυτό το κόσμο. Και οποιαδήποτε απορία έχετε, με χαρά να τη συζητήσουμε μετά. Οπότε θα σας περάσω λίγο από τη δική μου έρευνα σαν πλαίσιο. Το πλαίσιο συζήτησής μας δηλαδή θα βασιστεί στην ολιστική προσέγγιση στην προσβασιμότητα ή αυτό που έχω ονομάσει εγώ στην έρευνά μου καθολική προσβασιμότητα. Θα σας περάσω πολύ γρήγορα από την αναπηρία, γιατί είναι σημαντικό να το θίγουμε αυτό το ζήτημα πάντα, τις διαφορές μεταξύ συμβατικού υποτιτλισμού και υποτιτλισμού για λόγους προσβασιμότητας, τη σημασία του σκοπού, αυτό που στις σπουδές στη μετάφραση είναι γνωστό, όπως το λένε στο χωριό μου, το scopus theory. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε συναντήσει στη μετάφραση, ανεξάρτητα αν είναι οπτικοακουστική μετάφραση. Τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές που σχετίζονται με τον υποτιτλισμό και τον υπερτιτλισμό για λόγους προσβασιμότητας, κάποια στοιχεία για το πώς θα έπρεπε ενδεχομένως να το προσεγγίσουμε επαγγελματικά, ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να συγκεντρώσουμε. Θα προσπεράσω τον Εθνικό Οδηγό, παρόλο που τον έγραψα εγώ, γιατί με κάλυψε η Βιλελμίνη, και θα πάω περισσότερο στον υπερτιτλισμό στο θέατρο, που είναι και κάτι που ίσως δεν έχουμε πολύ κόσμο να ασχολείται. Η ολιστική προσέγγιση λοιπόν στο πεδίο έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζω την προσβασιμότητα στο σύνολό της. Και με πολύ απλά λόγια μιλάμε για το περιεχόμενο και το πώς φτάνω στο περιεχόμενο. Αυτό που ονομάζουμε περιμέτρους πρόσβασης. Δηλαδή, το να φτιάξω μία ταινία προσβάσιμη, ακόμα και αν είναι καθολικά προσβάσιμη, όπως την ονομάζουμε, δηλαδή καλύπτουμε και τον ήχο και την εικόνα με διάφορες υπηρεσίες, δεν έχει πολύ μεγάλη λογική αν οι περίμετροι που πρέπει να περάσω για να φτάσω στην ταινία δεν είναι ανοιχτή. Και τι σημαίνει περίμετρη πρόσβασης? Σκεφτείτε το περιεχόμενο στο κέντρο και ανοίγουμε προς τα έξω. Για να φτάσω στο περιεχόμενο μέσα στην αίθουσα, πρέπει να έχω μία θέση στην αίθουσα, να μπορώ να φτάσω στην αίθουσα. Για να φτάσω στην αίθουσα, πρέπει να είναι προσβάσιμο το κτίριο και να μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα τα facilities του κτιρίου. Για να φτάσω στο κτίριο, πρέπει να βρω ένα προσβάσιμο route. Για να ενημερωθώ ότι υπάρχει αυτή η ταινία και είναι προσβάσιμη, πρέπει η προώθησή της να έχει γίνει με όρους προσβασιμότητας. Οπότε μιλάμε για
ένα πολύ, πολύ μεγάλο πεδίο που περιέχει πάρα πολλές υπηρεσίες. Στο κέντρο τους μπορεί να βρίσκονται ο υποτιτλισμός και η ακουστική περιγραφή, αλλά πρέπει η μελέτη της προσβασιμότητας να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα και πολύ περισσότερα. Άρα, στα πλαίσια αυτής της ολιστικής προσέγγισης και σε σχέση με τη μετάφραση συγκεκριμένα, και στο κινηματογράφο και στο θέατρο, σε όλες τις τέχνες, αλλά και στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σαν εμπόδιο την διαφορετική γλώσσα. Δηλαδή, όλοι οι μεταφραστές, αυτό προσπαθούμε να λύσουμε πρωτίστως, το ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους σε μία άλλη γλώσσα. Ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει ένα 15% του πληθυσμού στη δική μας τη γλώσσα, όποια και αν είναι αυτή, το οποίο δεν εξυπηρετείται για λόγους αισθητηριακής παρεμπόδισης. Οπότε, ίσως είναι καλό να σκεφτούμε και τη μετάφραση στο επίπεδο της πολυσημειωτικής μετάφρασης και εντός της δικής μας γλώσσας και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το περιεχόμενό μας σε άλλες μορφές, προκειμένου να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας, που είναι αρκετά σημαντικό. Προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτό το πεδίο έτσι με έναν τρόπο, δεν θα έλεγα ανθρωπιστικό, αλλά σωστό, ας μου επιτραφεί, πρέπει να καταλάβουμε λίγο το δικαιωματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να μελετώνται αυτές οι υπηρεσίες. Και λέω θα πρέπει, γιατί προσωπικά έχω δώσει τεράστιο αγώνα για να περάσει η έρευνά μου με ένα κεφάλαιο μέσα για το Disability Studies, σε καιρούς που η οπτικοακουστική μετάφραση αγνοούσε την ύπαρξη του κλάδου. Και το λέω με πλήρη γνώση αυτού που λέω, γιατί υπήρχαν και πολλές αντιδράσεις τότε για το να μελετηθεί η αναπηρία σε σχέση με την οπτικοακουστική μετάφραση, και πραγματικά επρόκειτο για αγώνα. Και αν ο δικός μου αγώνας ήταν έτσι ένα ψυχουλάκι, σκεφτείτε πόσο μεγάλος είναι ο αγώνας των αναπήρων, προκειμένου να φέρουν αυτή την ανάγκη στο προσκήνιο, προκειμένου να γίνουν ερευνητές, να λαμβάνονται υπόψη στις έρευνες οι ίδιοι οι ανάπηροι ερευνητές, για να δώσουν εκείνοι οι ίδιοι το feedback τους πάνω στην έρευνα που κάνουμε όλοι, και για να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε, ο βασικός στόχος αυτής της συμπερίληψης του κλάδου των σπουδών στην αναπηρία είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσουμε την αναπηρία, και είναι ο ιατρικός, ο ιατροκεντρικός και ο κοινωνικός, δηλαδή βάσει του ιατρικού μοντέλου και του κοινωνικού μοντέλου. Βάσει του ιατρικού μοντέλου, εγώ έχω μία βλάβη, γιατί δεν πληρώ τις συνθήκες της κανονικότητας της ιατρικής, και εγώ που έχω αυτή τη βλάβη, έχω και κάποιες ειδικές ανάγκες λόγω αυτής της βλάβης. Βάσει του κοινωνικού μοντέλου στην αναπηρία, η βλάβη υπάρχει, την αναγνωρίζουμε τη βλάβη, ο καθένας για τον εαυτό του αλλά και για τους γύρω του. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ιατρικής βλάβης, αλλά η αναπηρία είναι κάτι το οποίο μου επιβάλλει η κοινωνία, που έχει φτιαχτεί με όρους κανονικότητας, αποκλείοντας έτσι οτιδήποτε διαφορετικό. Και νομίζω ότι πλέον μετακινούμαστε, περνάμε σε εποχές που αναγνωρίζουμε όλοι ότι δεν είμαστε πολύ κανονικοί. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό. Οι όροι κανονικότητας λοιπόν της κοινωνίας είναι δύο χέρια, δύο πόδια, ακούω τα πάντα, βλέπω τα πάντα, οπότε φτιάχνω κάτι πεζοδρόμια που είναι για να εξυπηρετήσουν μόνο αυτούς τους ανθρώπους, για παράδειγμα. Άρα, αν μάθω να φτιάχνω τα πεζοδρόμια έτσι, τι με εμποδίζει από το να κάνω και το περιεχόμενο το ίδιο παρεμποδιστικό για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να αναδείξει το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο βασίζεται στη μεγάλη ιδέα της Βρετανίας, από τους UPIES που ξεκίνησαν εκεί οι αγώνες για την διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αναπήρων. Και έτσι η κοινωνική προσέγγιση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη το ότι δεν υπάρχει μία νόρμα κανονικού ανθρώπου. Αυτό προσπάθησα και εγώ να περάσω στην έρευνά μου με την καθολική προσβασιμότητα, ότι από το σχεδιασμό, από τις αρχές, πρέπει να φτιάχνουμε το περιεχόμενο, να προγραμματίζουμε την προβολή, τη διάθεση υλικού, περιεχομένου, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, με αυτούς τους όρους. Αυτό που δεν έκανε η κοινωνία τόσα χρόνια, να το ξεκινήσουμε εμείς ερευνητικά, να το ξεκινήσουμε επαγγελματικά, και βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή. Άργησε λίγο, αλλά κάπως φτάνουμε προς τα εκεί. Προκειμένου λοιπόν να το καταφέρουμε αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία. Μέσα στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για αυτό το σκοπό είναι και οι υπηρεσίες οπτικοακουστικής μετάφρασης, και πιο συγκεκριμένα ο υποτιτλισμός για σκοπούς προσβασιμότητας και η ακουστική περιγραφή. Και αυτές πάλι για να διατεθούν
καταλαβαίνετε ότι περνάνε από προσβάσιμες διόδους, όπως αναφέραμε και πριν. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι μεταφραστικές υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, γιατί η ιδιαιτερότητά τους, το ότι μπορούν να μετατρέψουν το λόγο από προφορικό σε γραπτό, από γραπτό σε προφορικό, από τα στοιχεία από οπτικά σε λεκτικά, από ακουστικά σε λεκτικά, η ιδιαιτερότητα αυτή της οπτικοακουστικής μετάφρασης την κάνει κομμάτι των κανόνων της προσβασιμότητας. Δεν γίνεται χωρίς αυτές τις υπηρεσίες να αποκτήσουμε πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό. Ανέφερε η Βιλελπίνη αρκετά πράγματα για τις υπηρεσίες, πράγμα το οποίο θα με βοηθήσει να εστιάσω σε άλλα πιο συγκεκριμένα σημεία, αλλά θέλω να σας πω για το σκοπό. Γιατί ο σκοπός είναι αυτός που διαχωρίζει το συμβατικό υποτιτλισμό από τον υποτιτλισμό για λόγους προσβασιμότητας. Αυτός είναι που μας οδηγεί στο να φτιάξουμε έναν εθνικό οδηγό, για παράδειγμα, που να λέει «κάντε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό», γιατί για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο για τους σκοφούς και για τους βαρύκοους ανθρώπους, πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποιες βασικές αρχές. Η διαφορά, λοιπόν, μεταξύ του συμβατικού και του υποτιτλισμού για λόγους προσβασιμότητας, η βασική διαφορά είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται απλώς από έναν υποτιτλιστή. Δεν αρκεί ένας άνθρωπος που είναι υποτιτλιστής. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που είναι υποτιτλιστής, αλλά έχει και άλλες ικανότητες και γνώσεις. Έχει εμβαθύνει πάνω σε αυτό με διάφορους τρόπους. Χρειάζεται να έχει λάβει εκπαίδευση στα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα στον τρόπο που γίνεται αυτού του είδους ο υποτιτλισμός, αλλά και το πιο βασικό είναι να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο πρόσληψης πληροφοριών από τον ίδιο τον κοφό άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται πίσω από ένα γραφείο, γίνεται στο πεδίο της μάχης. Πάμε, μιλάμε με τους ανθρώπους, γνωριζόμαστε μαζί τους, κάνουμε παρέα, παρακολουθούμε ταινίες μαζί. Είναι αυτοί οι reviewers μας. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να πληρώσω έναν reviewer ο οποίος είναι κοφός, παρά έναν reviewer στη γλώσσα για τις υπηρεσίες που παρέχω ή έναν reviewer ο οποίος είναι τυφλός. Πολύ περισσότερο feedback θα μου δώσει ένας τέτοιος άνθρωπος για αυτές τις υπηρεσίες. Αναφερθήκαμε στον υποτιτλισμό για λόγους προσβασιμότητας. Συνηθίζεται να ονομάζεται SDH και εγώ θα σας πω τι SDH και CC και λοιπά. Έχουμε μπλέξει λίγο τους ορισμούς στη χώρα και δυστυχώς τους έχουμε μπλέξει. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό βέβαια. Ξεκίνησε η εμπλοκή από την Αμερική και από τη Μεγάλη Βρετανία και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ξέρουμε τι είναι τι. Το σημαντικό λοιπόν και αυτό που λέω και εγώ στα παιδιά που εκπαιδεύω είναι να μάθετε να προσφέρετε την υπηρεσία ούτως ώστε να ικανοποιείτε την ανάγκη. Το πώς θα την ονομάσετε είναι κάτι που θα το βρείτε μετά στο πεδίο ως επαγγελματίες. Χοντρικά όμως πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι είναι άλλο ο ενδογλωσσικός υποτιτλισμός και άλλο ο υποτιτλισμός για λόγους προσβασιμότητας. Ο ενδογλωσσικός υποτιτλισμός αφορά μόνο τη μεταφορά του κειμένου. Και πάλι πρέπει να γίνεται με όρους και κανόνες υποτιτλισμού, αλλά δεν ικανοποιεί την προσβασιμότητα. Μεταξύ SDH και closed captioning, μπορώ να σας πω πολύ χοντρικά, υπάρχει διαφορά. Κανονικά υπάρχει διαφορά. Αλλά έγινε πολύ μεγάλο λάθος από κάποιους νέους που προσπάθησαν να το κάνουν επάγγελμα, χρησιμοποίησαν λανθασμένα την ορολογία, αντιγράφοντάς την από τις απαρχές και τις πρώτες προσπάθειες που κάναμε και με τον Θανάση που είναι εδώ και είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε μαζί μας με την κίνηση ανάπηρων καλλιτεχνών, έγινε ένα λάθος copy-paste. Από ένα λάθος copy-paste ξεκίνησε λανθασμένη ορολογία. Αλλά και από το εξωτερικό ουσιαστικά και από το γεγονός ότι τα κανάλια μετά για να δείξουν ότι παρέχουν μια υπηρεσία, άλλος έγραψε SDH, άλλος έγραψε closed captioning, ο κακός χαμός. Η βασική διαφορά είναι ότι ο SDH, έτσι όπως έχουμε φτάσει να τα χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο SDH είναι πιο δημιουργικός. Τον SDH τον εφαρμόζουμε περισσότερο στον κινηματογράφο γιατί έχουμε περισσότερες τεχνικές δυνατότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε παλέτες χρωμάτων, μπορούμε να μετακινήσουμε τους υπότλους, μπορούμε να τους βγάλουμε να φεύγουν από το στόμα του ομιλητή. Είναι πιο δημιουργική η προσέγγιση. Και όσον αφορά την αποτύπωση του ήχου. Εκεί πέρα δεν κοιτάζουμε ως βασικό κοινό τον κοφό που δεν έχει μνήμη. Εκεί πέρα κοιτάζουμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Οπότε η προσέγγιση στη μουσική, για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετική. Προσπαθούμε να φέρουμε μέσα τη μουσική για να ξυπνήσει τη μνήμη αυτού που κάποτε άκουγε, να ενισχύσει την ακοή αυτού που έχει ακουστικό βαρικοίας και να ξεκαθαρίσει τον ήχο ουσιαστικά. Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε τον πλήρως σκοφό άνθρωπο. Το closed captioning είναι μια πιο
απλή μορφή, θα έλεγα. Συνήθως είναι οι άσπροι υπότιτλοι με μαύρο background. Μας λείπει και το background στην Ελλάδα. Έχουμε ζητήματα, το ψάχνουμε ακόμα. Και οι ετικέτες εκεί πέρα, η αποτύπωση της ταυτότητας του ομιλητή γίνεται με ετικέτες. Δεν γίνεται με χρώματα. Η βασική τους τεχνική διαφορά δηλαδή είναι αυτή. Ουσιαστικά και τα δύο θα έπρεπε να γίνονται με κανόνες αποτύπωσης του ηχοτοπίου και των λεκτικών στοιχείων, προκειμένου να ικανοποιηθεί το ίδιο κοινό. Βλέπετε εδώ, σας έχω δώσει ένα σχεδιάγραμμα που είναι αποτέλεσμα της έρευνας και περισσότερο το έφτιαξα με αυτόν τον τρόπο για να δείξω πόσο σκοπός, ανεξάρτητα αν μιλάμε για ενδογλωσσικό υποτιτλισμό ή διαγλωσσικό υποτιτλισμό, είναι αυτός που καθορίζει αν η υπηρεσία μου είναι υποτιτλισμός για λόγους προσβασιμότητας. Εδώ θα σας δείξω ένα παράδειγμα από τα παλιά τα χρόνια, τότε που με την Γιώτα τη Γεωργακοπούλου που ανέφερε η Βιλελμίνη, παλεύαμε να κάνουμε προσβασιμότητα για το Prisma Plus. Ήταν το πρώτο ψηφιακό κανάλι στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι στην πρώτη φωτογραφία έχουμε σκοτάδι, παύλες διαλόγου. Αυτή η υπότιτλη υποτίθεται ότι ήταν για προσβασιμότητα του κοινού. Με τις παύλες διαλόγου μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιος μιλάει. Οπότε, αν παρακολουθείτε τηλεόραση αυτή τη στιγμή και ανοίγετε τους, ενεργοποιείτε τους υπότιτλους, θα δείτε πολλά τέτοια παραδείγματα που διαφημίζονται ως closed captions. Δεν είναι closed captions όταν έχεις διαλόγους και δεν βλέπεις το στόμα. Okay. Άλλο παράδειγμα, υπηρεσία πάνω στην υπηρεσία. Ο διερμηνέας κρύβει τους υπότιτλους και δεν φταίει ο διερμηνέας. Προφανώς, φταίει ο τεχνικός στο κανάλι που έβαλε τη μία υπηρεσία πάνω στην άλλη. Αλλά και πιο πρόσφατα, γιατί αυτά, παιδιά, είναι 10 χρόνια πριν παραπάνω. Τότε που ξεκίνησα εγώ, τα γενοφάσκια. Πιο πρόσφατα, λοιπόν, αυτό που έλεγε η Βιλελμίνη, αυτό είναι πολύ... Με προσβάλλετε, κύριε. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ πρόσφατο παράδειγμα από πολύ γνωστό κανάλι. Βλέπετε, έχουν κοπεί. Έχει κοπεί ο υπότιτλος επάνω δεξιά. Επίσης, για κάποιο λόγο, ο υποτιτλιστής θεώρησε ότι επειδή έχω μία τίγρη κάτω, πρέπει ο υπότιτλος να πάει πάνω. Μην με ρωτήσετε γιατί. Κανείς δεν έχει καταλάβει ποτέ. Και εδώ άλλη μία περίπτωση. Είναι ο Βουτσάς από πίσω. Δεν βλέπω το στόμα του. Δεν μπορώ να βάζω παύλες. Μιλάνε γρήγορα. Είναι παλιό υλικό. Είναι η ποιότητα κακή στα κανάλια. Στίξη, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Έχουμε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία οι επαγγελματίες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και είναι και τεχνικά αλλά και πράγματα που αφορούν το περιεχόμενο όπως το αφηγηματικό στυλ του περιεχομένου. Δεν μπορώ εγώ να φτιάχνω υπότιτλους σε άλλο στυλ. Είναι ζήτημα τέχνης, οπότε πρέπει και εγώ να υπερασπιστώ το δημιούργημα, να καταλάβω τι ήθελε να βγάλει ο δημιουργός και να ακολουθήσω την ίδια λογική. Έτσι λοιπόν και στο περιεχόμενο έχω τις ίδιες πρακτικές που έχω στο συμβατικό υποτιτλισμό, αλλά έχω και όλα αυτά τα πράγματα που δείχνουν το έξτρα. Ποιο είναι το έξτρα? Το ηχοτοπίο μου. Οι ετικέτες, τα σημεία προέλευσης ήχου, οι περιγραφές του ήχου, τα χρώματα, το φόντο. Έχουμε λοιπόν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ούτως ή άλλως, αλλά είναι διαφορετικά από το συμβατικό υποτιτλισμό. Η ταχύτητα ανάγνωσης είναι διαφορετική. Και είναι και διαφορετική μεταξύ παιδικών προγραμμάτων και προγραμμάτων για ενηλίκους. Επίσης, ένας διαχωρισμός που δεν γίνεται συχνά είναι ότι έπρεπε να διαφέρει με το υλικό. Δεν μπορεί να έχω την ίδια ταχύτητα ανάγνωση ένα talk show και την ίδια ταχύτητα ανάγνωση ένα ενημερωτικό πρόγραμμα που έχει προμαγνητοσκοπηθεί. Γιατί και η ταχύτητα του delivery του αρχικού είναι τελείως διαφορετική. Εκεί έπρεπε να γίνεται μια προσαρμογή. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και για να τα λάβουμε υπόψη πρέπει να έχουμε και κάποιες γνώσεις σε σχέση με το μέσο, δηλαδή με την εικόνα. Για να δουλέψω στον κινηματογράφο και να κάνω υποτιτλισμό για τον κινηματογράφο πρέπει να καταλαβαίνω τα πλάνα, τις αλλαγές των πλάνων, το λόγο πίσω από τις επιλογές του σκηνοθέτη, του ηχολήπτη, του σεναριογράφου και πάει λέγοντας. Το ίδιο πράγμα ισχύει σε όλα τα πεδία, και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Θα προχωρήσω λοιπόν λίγο από εδώ και θα πάω στο προφίλ του επαγγελματία, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ερευνών και να τα συνδυάζει κατάλληλα, προκειμένου αυτό που παράγει να είναι κάτι που απευθύνεται στην τρέχουσα χρονική στιγμή. Είναι σαν αυτό που είπε η Βιλελμίνη πριν, ότι δεν μπορούμε να υποτιτλίζουμε με την ταχύτητα ανάγνωσης του εξωτερικού και δει την ταχύτητα ανάγνωσης που ορίστηκε πριν από 10 χρόνια σε μία έρευνα, το 86 νομίζω ήταν η συγκεκριμένη. Οπότε πρέπει όλα αυτά να
να γίνονται λίγο πιο σύγχρονα. Θα τρέξω, μη φωνάζετε. Άλλο ένα παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης είναι το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στην τηλεόραση έχουμε περιορισμό με τα χρώματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, έτσι. Αν εμένα η EBU με αφήνει να χρησιμοποιήσω μόνο αυτά τα χρώματα και από αυτά πάλι έχουμε επιλέξει βάση μελετών ότι το τάδε συνδυάζεται με το άλλο κτλ. Όταν έρθει ο Παντελής Βούλγαρης, ο αγαπημένος μας, που μας έδωσε την πρώτη ταινία που κάναμε καθολικά προς βάση στον ελληνικό κινηματογράφο, τη Μικρά Αγγλία, και μας δώσει αυτή την εικόνα, μπορώ εγώ να πάω να πιάσω τη Μικρά Αγγλία με αυτή την εικόνα και να τις ρίξω πάνω εκείνα τα χρώματα? Όχι. Θα πρέπει να κάνω μελέτη, να τεστάρω άλλα χρώματα, τι κοντράστ έχουν μεταξύ τους και να καταλήξω σε κάτι τέτοιο. Okay. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι μας έρθει. Δηλαδή, ακόμα και το ότι έχουμε οδηγίες, πρέπει πάλι να μπαίνει στο μικροσκόπιο με βάση το υλικό. Πρέπει να γνωρίζω, να έχω την αισθητική. Γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν οι εθνικές οδηγίες υποτιτλισμού για λόγους προσβασιμότητας. Όποιος έχει QR μπορεί να τις πάρει από εδώ. Διαφορετικά, μπορείτε να τις βρείτε και στο site της Atlas EP. Είναι δωρεάν διαθέσιμες. Όποιος θέλει μπορεί να τις κατεβάσει και να τις έχει σαν υλικό. Θα κλείσω με μια σύντομη αναφορά στον υπερτιτλισμό, περισσότερο για να σας πω τι διαφορές έχουμε εκεί. Η πρώτη και βασική διαφορά και η παρανόηση είναι στην ταχύτητα ανάγνωσης. Θα το πω πολύ πρακτικά. Όταν μπαίνουμε στο θέατρο, δεν έχουμε χρονισμό. Δεν έχουμε in time και out time για τον κάθε υπότιτλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο υπερτιτλιστής πρέπει να καταπιεί μετρονόμο. Δηλαδή, καλέ, δεν κάνω πλάκα, γιατί γελάτε? Ναι, αλλά θα προσβληθώ. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να έχει μετρήσει την ταχύτητα ανάγνωσης που χρειάζεται για το συγκεκριμένο περιεχόμενο και είτε να έχει μετρονόμο στα αυτιά του, είτε να κρατάει, αν είναι μουσικός, διευκολύνει, το ρυθμό κάτω από το τραπέζι. Ανεξάρτητα με το τι γίνεται, αλλά με το ένα αυτή σε αυτό που γίνεται, γιατί ο ηθοποιός μπορεί να αλλάξει τα λόγια. Άρα, δύο πράγματα, πολύ πολύ βασικά. Είναι διαφορετική ταχύτητα ανάγνωσης και πρέπει να την κρατάω εγώ. Με το χέρι μου, με το πόδι μου, με το ακουστικό μου. Πρέπει να σέβομαι αυτό που γίνεται. Το σενάριό μου είναι πολύ σημαντικό, αλλά αλλάζει. Πώς θα το προβλέψω? Πρέπει να πάω σε πρόβες. Και πρέπει να συντονιστώ με τους ηθοποιούς. Διαφορετικά δεν μπορώ να προβλέψω την αλλαγή που θα προκύψει. Σε παράσταση που είχαμε σε εβδομαδιαία βάση, έβλεπα τον πρωταγωνιστή το πρωί και ήξερα, έχει κοιμηθεί, δεν έχει κοιμηθεί. Άμα δεν έχει κοιμηθεί, αυτή την ατάκα δεν πρόκειται να την πει ποτέ. Οπότε προετοιμαζόμουν ψυχολογικά για την ατάκα που θα χάσουμε. Άρα, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε με βάση το περιεχόμενο. Και εκεί ο χωρισμός, η στίξη, η προτεραιότητα στις πληροφορίες αλλάζει, αλλά έχουμε πολλούς τρόπους που μπορούμε να τα δείξουμε αυτά, μέχρι και με εικόνες, ειδικά στα παιδικά, μπορούμε να δείξουμε, ας πούμε, σκεφτείτε μια παράσταση με ζώα. Μπορούμε να βάλουμε το προσωπάκι του κάθε ζώου αντί να βάζουμε ετικέτες, για να δείξουμε ποιο ζωάκι μιλάει. Μετράει όμως μόνο το αποτέλεσμα στο τέλος. Κανείς δεν θα ασχοληθεί ποτέ με το πόσο χρόνο ξοδέψαμε σε πρόβες, σε τεχνικές προσπάθειες, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε το μυαλό μας εκεί χρειάζεται να είναι 100% πάνω στη δουλειά και είναι απαιτούμενο όταν μπαίνει στο θέατρο, αλλά και σε εκδηλώσεις, γιατί εκεί ο υπερτιτλισμός συνδυάζεται με ζωντανό υποτιτλισμό. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Αν το αποφύγεις, φαίνεσαι κατώτερος των περιστάσεων. Άρα πρέπει να είσαι και ένας άνθρωπος που μπορείς να υποτιτλήσεις live. Επίσης, έχεις να λύσεις πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα στο θέατρο. Να ανέβεις σε διάφορες καλοσχές. ασφάλιση, παιδιά, πριν πάτε, όποιος θέλει. Να στήσεις προτζέκτορες, να στήσεις οθόνες. Όλα αυτά τα τεχνικά δεν τα αναλαμβάνει κάποιος άλλος για εσένα. Πρέπει να τα φροντίσεις εσύ. Αν τα αναλάβει κάποιος για εσένα, πρέπει να είσαι από πάνω και να βεβαιωθείς ότι όλα λειτουργούν σωστά. Και η καλύτερη περίπτωση είναι συνεργασία με τους παραγωγούς και με τους δημιουργούς για να ενσωματωθεί η υπηρεσία όμορφα στο περιεχόμενο και να γίνει σχεδιασμός από την αρχή. Τέτοιες παραστάσεις έχουμε κάνει κάμποσες. Ελπίζω να, τώρα που έχετε τη γνώση ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, να το έχετε στο νου σας και να μας ακολουθήσετε, να δείτε διάφορες τέτοιες παραστάσεις και ενδεχομένως να μπείτε και στο πεδίο.
Να θυμάστε πάντα ότι η γνώση και τον υποτιτλισμό δεν αρκούν για το θέατρο. Η προετοιμασία είναι άλλο κομμάτι και πρέπει να πληρώνεται και χωριστά. Δεν είναι σαν τον υποτιτλισμό πάμε ένα λεπτό, ούτε ανά διάρκεια παράστασης. Χωριστά πληρώνω την προετοιμασία, χωριστά η κάθε φορά που πηγαίνω στο θέατρο. Και είναι αναγκαίο να παίρνουμε ανατροφοδότηση από το κοινό, ζωντανά. Τελειώνει η παράσταση, πηγαίνουμε στο κοινό. Καλό είναι να έχουμε και ένα ερωτηματολόγιο έτοιμο για κάθε περίπτωση. Οι τομείς βελτίωσης συμπίπτουν με αυτούς που ανέφερε και η Βιλελμίνη. Θα εστιάσω μόνο λίγο παραπάνω στη συνδυαστική προσπάθεια. Δηλαδή να μην είμαστε μόνο ερευνητές, μόνο επαγγελματίες, μαζί με τους ανθρώπους που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε περισσότερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Πατινιωτάκη για μια εξαιρετική παρουσίαση και πάρα πολύ ζωντανή. Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Θανάση Πάλο Παπαντονόπουλο. Είναι ακουστικός περιγραφέας στην Actis AV. Είναι παραγωγός προσβάσιμων οπτικοακουστικών μέσων με εμπειρία στην ακουστική περιγραφή και διερμηνία, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, στο θέατρο, σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και διαδραστικές ψηφιακές εκδόσεις. Σχεδίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα για τεχνική προσβασιμότητα αλλά και περιεχομένου του Prisma Plus, αλλά και τις υπηρεσίες προσβασιμότητας για ανθρώπους με προβλήματα όρασης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου. Έχει σπουδάσει κινηματογράφο και τηλεόραση μεταξύ άλλων στην Αθήνα, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και επιστοποιήθηκε ως ακουστικός περιγραφέας στην Αγγλία. Θα μας μιλήσει σήμερα για την παραγωγή της ακουστικής περιγραφής και διερμηνίας στις κινηματογραφικές ταινίες στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος που τολμώ να πω, δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι έφερε την ακουστική περιγραφή στην Ελλάδα. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η ακουστική περιγραφή... Ναι. Φαντάζομαι η ακουστική περιγραφή υπάρχει στην Ελλάδα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ίσως και οι παλαιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, ποδοσφαιρικό αγώνα ή μπάσκετ θα έχετε ακούσει στο ραδιόφωνο. Είναι απόλυτη ακουστική περιγραφή. Μόνο που οι περιγραφείς δεν θεωρούν ότι είναι περιγραφείς, αλλά είναι μια ειδικότητα ενδιαφέρουσα και να σας πω την αλήθεια, την ακολουθώ πολύ ως παράδειγμα. Θα προσπαθήσω να ανοίξω το PowerPoint μου. Πριν ξεκινήσω με το PowerPoint, δεν είμαι Windows user, οπότε συγγνώμη να βρω τα κόλπα. Το βλέπετε εσείς, το βλέπετε, ναι. Εδώ κάτω, πατήστε εδώ αυτό, εδώ. Αυτό, ναι. Okay. Άνοιξε. Να. Okay, perfect. Και το πιάσω τώρα δεξιά, έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν τρέξω στο... Okay, thank you. Πριν τρέξω στο PowerPoint, θα ήθελα λίγο να σας περιγράψω το χώρο μας και τις εφαρμογές του. Ως προς την προσβασιμότητα στα μέσα, θα δίνω έμφαση στην ακουστική περιγραφή, πιθανό να σας αναφέρω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε διαφορετικού τύπου γλώσσες, όπως είναι η ακουστική περιγραφή σε εισαγωγικά, τα SDH, το Sign Language, δηλαδή η νοηματική διερμηνία. Έχουμε μια καινούργια υπηρεσία που προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε, είμαστε σχεδόν κοντά, το voice enhancement, δηλαδή την ενίσχυση των διαλόγων σε ταινίες και ντοκιμαντέρ, τα οποία προσφέρονται με ακουστικά σε βαρύκους. Δουλεύουμε πάνω στο φάσμα του αυτισμού, παρέχοντας υπηρεσίες και η ακουστική περιγραφή έχει ένα κομμάτι μέσα σε αυτό. Στο θέμα της δυσλεξίας, με πλευράς επιλογής γραμματοσειρών και άλλες πιθανόν υπηρεσίες που μέσα από την ακαδημαϊκή κοινότητα θα προκύψουν μέσα από την έρευνα, τις εφαρμογές και την επαφή, τη συμπερίληψη με τους χρήστες. Παρένθεση, το όνειρό μας και με την Εμμανουέλα αλλά και με την κίνηση ανάπηρων καλλιτεχνών είναι όλα οι μερίδες, τα συνέδρια και γενικά οι παρουσιάσεις να είναι προσβάσιμες προς όλες, όλους και όλα. Είναι πάγια θέση μας πάρα πολλά χρόνια τώρα και να φανταστείτε τις περισσότερες φορές τα παρέχουμε δωρεάν για να τα δείξουμε στον κόσμο και πολύ αργότερα ήρθαν κάποιες αμοιβές, πολύ αργότερα.
Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διάφορες κατηγορίες. Θα ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή, που μέχρι τώρα έχουμε εφαρμόσει τεχνικές προσβασιμότητες. Λοιπόν, στο θέμα του δομημένου περιβάλλοντος, έχουμε ασχοληθεί τοποθετώντας προδιαγραφές σε θέματα πρόσβασης που ανεφέρθησαν πριν, στο χώρο όπου θα συμβεί η προβολή ή η παράσταση ή οτιδήποτε άλλο γεγονός, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Πάρα πολλές φορές προσπαθούμε να επιμείνουμε στο θέμα της ακουστικής περιγραφής, στον κινηματογράφο ή σε άλλους χώρους. Τα ακουστικά δεν είναι τα ίδια που χρησιμοποιούμε στα μεταφραστικά συστήματα, που θα έχετε μια εξοικείωση, γιατί είναι κλειστού τύπου αυτά. Χρειαζόμαστε ανοιχτού τύπου. Okay. Γιατί χρειαζόμαστε ανοιχτού τύπου? Γιατί ενώ παίρνουμε την περιγραφή από τα ακουστικά, παράλληλα από τα ηχεία του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης κλπ, ακούμε τους ήχους μεταξύ διαλόγων, μουσικής και εφέ. Και την περιγραφή την έχουμε στα αυτιά μας. Αλλά αν είναι κλειστού τύπου, θα ακούμε μόνο την περιγραφή και δεν θα ακούμε τους υπόλοιπους ήχους. Δεν θα γίνεται αυτό το real-time στο χώρο μίξη. Έχουμε εφαρμογές στο web. Πόσο δύσκολο ή εύκολο μπορεί να θεωρηθεί το να είναι προσβάσιμο μια ιστοσελίδα. Μεγάλη ιστορία σε αυτό. Υπάρχουν guidelines τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, π.χ. από το ADA, το American with Disabilities Act, να βρείτε δεδομένα, το WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, και το W3C, που είναι το Worldwide Consortium, πολλές πληροφορίες στο πώς ένα site είναι καθολικά, όπως λέμε εμείς, προσβάσιμο. Έχουμε τα posters, δηλαδή τις εικόνες. Πόσο σημαντικό είναι όλες οι εικόνες που βρίσκονται στο διαδίκτυο, όλες οι εικόνες που βρίσκεται κολλημένες παντού, να έχουν και ένα QR code και να μπορεί κάποιος, ο οποίος χρειάζεται ακουστική περιγραφή του τι βλέπει κάποιος άλλος, να μπορεί να το ακούσει. Ακόμα και σε εκθέματα, ακόμα και σε εικόνες που βρίσκονται στο διαδίκτυο, και θα έλεγα ότι κατ' εμένα είναι η απαρχή της ακουστικής περιγραφής του να μπορέσεις να διαβάσεις μία εικόνα. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι να το κάνεις να πας κατευθείαν σε μια κινηματογραφική ταινία όταν δεν έχεις ξεκινήσει από ένα καρέ, μια εικόνα. Στο θέμα των συνεδρίων και ημερίδων, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο ο υπέρτιτλοι, που τρέχουν κατά τη διάρκεια ομιλίας, που μπορεί να μην είναι προδημιουργημένοι, μπορεί και να είναι, ή μπορεί και να δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή, είτε με τεχνικές re-speeching, είτε με τεχνικές AI που μεταφράζονται, αλλά με μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε, ας πούμε, το lip reading, δηλαδή το διάβασμα των χιλιών. Καλή ώρα τώρα θα μπορούσε να ήταν δίπλα μου κάποιος και να αναπαράγει αυτά που λέω με μεγάλη εκφραστικότητα, ώστε κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διαβάζει χείλη να μπορεί να καταλαβαίνει τι λέει, βαρύκο ή κοφή κλπ. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Τώρα είμαι στην εισαγωγή πριν τις διαφάνειες. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ήθελα να σας βάλω το χώρο πρώτα. Λοιπόν, έχουμε το Sign Language και το Audio Description, το οποίο στα συνέδρια είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν έχουμε slide που παίζουν, μπορεί να ακούει κάποιος αυτά που ομιλούσα αναφέρει, αλλά δεν βλέπει τι παίζει στην οθόνη. Έχουμε τα μουσικά γεγονότα, κονσέρτα και μουσικοθεατρικά, που και αυτά μπορούν να έχουν την καθολική τους προσβασιμότητα, είτε υπό τη μορφή του ζωντανού, είτε υπό τη μορφή του pre-recorded, να είναι προ-ηχογραφημένα. Στο θέμα αυτό είναι ενδιαφέρον και οι δύο τεχνικές είναι ενδιαφέρουσες. Προϋποθέτει βέβαια και ειδική εκπαίδευση. Δεν είναι όλοι κάνουν όλα. Εδώ σας βάζω διαφορετικές κατηγορίες που ανάλογα την περίπτωση κάποιοι άνθρωποι θα εξελιχθούν περισσότερο από άλλους και θα είναι οι πιο καλοί να μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Θα έβαζα τρία στάδια ακουστικής περιγραφής, μια που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και δεν το έχω γράψει και στο slide. Υπάρχει η ζωντανή ακουστική περιγραφή, παραδείγματος χάρη σε περιηγήσεις, σε ένα μουσείο. Έχεις πίσω σου 2, 3, 5, 10 ανθρώπους. Εσύ προηγείσαι, προχωράς σε κάποια εκθέματα και περιγράφεις ζωντανά αυτό που συναντάς.
έτσι, με όποια διαδρομή εξακολουθείς. Αυτό θα το δούμε στα μουσεία κατά κάποιο λόγο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει το pre-recorded, αυτό που προδημιουργούμε υπό τη μορφή ταινιών κινηματογράφου ή ντοκιμαντέρ κινηματογράφου ή στην τηλεόραση πολλών ειδών προγράμματα. Και υπάρχει και η τεχνική του extended ακουστική περιγραφή. Δηλαδή, σας έχω φέρει και παραδείγματα του πώς μπορώ να μεγαλώσω τη διάρκεια της εικόνας για να προλάβω να πω αυτά που οπωσδήποτε πρέπει να περιγράψω. Extended ακουστική περιγραφή. Τώρα, σε ένα άλλο κομμάτι, στα games, πολύ μεγάλος χώρος, πολύ ενδιαφέρον χώρος, έχουν γίνει απίθανες μελέτες, πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός και έχω δει και σε επίπεδο ακαδημαϊκών πώς μπορεί να δημιουργήσουν ένα video game για τυφλούς, μέχρι και το Metaverse που τώρα προσπαθεί να βρει το δρόμο του μέσω ίντερνετ ή και σε video games του πώς να, που είναι εύκολο σε εισαγωγικά γιατί μπορείς να έχεις περιγραφές μέσα στο video game, οπότε κάποιος χρήστης ακουστικής περιγραφής να μπορεί να ακούει αυτό που οι άλλοι βλέπουν. Έχουμε το θέμα των βιβλίων, των e-books, πολύ ενδιαφέρον, που εκεί παίζουμε οπωσδήποτε με το θέμα του text, του κειμένου δηλαδή. Στο θέμα της ακουστικής περιγραφής, να περιγράφουμε τις εικόνες, εάν είναι picture book ή έχει εικόνες, η σκίτσα. Στο θέμα των fonts, εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε font, π.χ. για δυσλεκτικούς χρήστες. Και οπωσδήποτε στην κατασκευή του interface, ως προς το πώς θα πλοηγηθεί ένας άνθρωπος που θα χρειαστεί αυτές τις υπηρεσίες. Εδώ, επειδή εγώ ανήκω στον αιρετικό χώρο, έχω σπάσει το guideline της Amazon και της Apple και το έχω φέρει μπροστά το θέμα της προσβασιμότητας και όχι αν είσαι άνθρωπος που χρειάζεται να πατήσεις το κουμπάκι και όλα να τα ακούς, είτε είναι ιστοσελίδια ή οτιδήποτε άλλο, το έχω φέρει μπροστά. Δηλαδή δεν το ξεχωρίζω από χρήστες που το χρειάζονται και από χρήστες που δεν το χρειάζονται. Είναι εκεί για όλους και όλες και όλα. Τώρα, στο θέμα του ραδιοφώνου, πόσες φορές έχουμε ακούσει θέατρο radio play, okay. Και εκεί μπορεί να μην είναι διακριτή η ακουστική περιγραφή, αλλά περιέχεται στο κείμενο. Και θα ήταν και ενδιαφέρον, βέβαια, να έχουμε και υπότιτλους σε ή οπωσδήποτε θέλουμε να τους πούμε, στη συσκευή μας, στο θέμα του ραδιοφώνου, που δεν το έχουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο προσπαθώ να βγάλω προς τα έξω, αλλά δεν μου έχει τύχει ακόμα, αλλά θα το καταφέρω κάποια στιγμή, είναι να βγει μια κινηματογραφική ταινία στο ραδιόφωνο και να μάθω τελικά καταλαβαίνουν την ταινία ακούγοντας μόνο την ακουστική περιγραφή. Λοιπόν, στο θέατρο. Στο θέατρο πήρατε μία γεύση προηγούμενα. Έχουμε το θέατρο εσωτερικών χώρων, θέατρο εξωτερικών χώρων, διαφορετικό περιβάλλον. Έχουμε τους υπέρτιτλους, έτσι, την νοηματική διερμηνία και την ακουστική περιγραφή, που στο θέατρο, λίγο το ανέφερε η Μανουέλα πριν, είναι ζωντανή η παράσταση. Δηλαδή, έχεις γράψει ένα κατεβατό κείμενο και έχεις μετρήσει στις πρόβες κάποια κενά. Και λες, πάρα πολύ ωραία, δεν έχω παρά να περιμένω την ατάκα, βλέπεις και τους υπέρτιτλους στον αέρα και μετά πας να πεις. Και ξαφνικά έχει αλλάξει η διάθεση των ηθοποιών και επειδή βιάζονται να τελειώσουν πιο γρήγορα την ημέρα εκείνη, κόβουν όλα τα κενά. Οπότε, τι κάνεις, μεγάλη ερώτηση. Κλαις. Άρα, χρειάζεται να έχεις και ένα δεύτερο script που να είναι πιο συντομευμένες οι περιγραφές σου ή τουλάχιστον οι πιο βασικές, για να προλάβεις στο φωτοκόψιμο του κενού που έχεις υπολογίσει να περάσεις στο δεύτερο script. Πρέπει να εντάξεις 400 εκείνη τη στιγμή, πρέπει να είσαι μέσα στην παράσταση, πρέπει να αφουγκράζεσαι το τι θα πει και αν θα το πει γρήγορα ή θα αργήσει ή ξέχασε τα λόγια του. Να προσθέσεις δηλαδή εκεί αντί να αφαιρέσεις. Λοιπόν, περνάω στο θέμα της τηλεόρασης. Στην τηλεόραση έχουμε τις διαφημίσεις, που συνήθως είναι 20 με 30 δεύτερα, εκεί είναι τρόμος. Έχουμε το θέμα των ειδήσεων. Θα μου πείτε τι να περιγράψει ειδήσεις, μα έχεις ρεπορτάζ, έχεις πάρα πολλές εικόνες, έχεις, έχει μεγάλο περιθώριο περιγραφής και συνήθως οι ειδήσεις δεν υπάρχει καμία περιγραφική κατάσταση, είναι λίγο ατάκες και συνθήματα σε εισαγωγικά που λέω το θέμα των ειδήσεων.
Έχουμε τα magazine programs, έτσι, περιοδικά προγράμματα, τα πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα κλπ. Που και εκεί θα έλεγα ότι είναι live η περιγραφή και όχι pre-recorded, εκτός από τα θέματα που είναι έτοιμα και θα προβληθούν. Έχουμε τις σειρές, ναι, εκεί μπορείς να πας στο pre-recorded και να, έχεις, να δουλέψεις δηλαδή στα κενά. Έχουμε το θέμα του αθλητισμού, τεράστιο κεφάλαιο. Εκεί προϋπάρχει πολλές δεκαετίες τώρα η περιγραφή. Έχουμε τις βίντεο πλατφόρμες τύπου Netflix, Amazon, Apple κλπ. Που θα έλεγα, για να πω έτσι μια φράση ευγενική, η δουλειά γίνεται στο πόδι. Καμιά φορά μπερδεύομαι και πιστεύω ότι τους έχει μπερδευτεί η περιγραφή από άλλη ταινία. Δηλαδή είναι τόσο στάνταρ. Και άλλα είδη, θα έλεγα, προγραμμάτων. Άρα, περνάω τώρα και στο τελευταίο, που είναι ο κινηματογράφος. Μέχρι τώρα, ό,τι μέσον τοποθετούμαστε, είναι άλλη εκπαίδευση των ακουστικών περιγραφών. Μην βλέπετε σε εισαγωγικά που ασχολούμαι με όλα, δεν θεωρώ επάγγελμά μου την ακουστική περιγραφή. Άλλο είναι το επάγγελμά μου και με άλλα πράγματα ασχολούμαι. Αυτό είναι κάτι που, θα έλεγα, μου άφησε κληρονομιά μέσα από τις σπουδές μου περισσότερο παρά η επαγγελματικότητα. Πάντα έμπλεκα με αυτά, δεν ξέρω πώς, τύχαινε. Λοιπόν, έχουμε τις κλασικές κινηματογραφικές ταινίες που προϋπάρχουν και είναι κλειδωμένες υπό την έννοια ότι δεν θα βρεις και συντελεστές για να συζητήσεις μέσα από την ερευνά σου περί τίνος πρόκειται και να πάρεις κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα, και έχεις και τις νέες παραγωγές. Okay, δύο διαφορετικοί δρόμοι. Τώρα, στις παλαιές ταινίες δεν μπορείς να επέμβεις παρά μόνο στα κενά. Εκεί πας και πέφτεις. Δηλαδή, πρίσκεις στα κενά. Επειδή είπα πάλι πριν ότι είμαι λίγο ρετικός, εγώ πατάω και πάνω στους διαλόγους. Όχι σε όλους, σε κάποιες κατηγορίες διαλόγων. Okay? Γιατί με κατηγορούν γι' αυτό, οι βλέποντες ειδικά. Και το θεωρώ τιμή μου. Λοιπόν, ναι, το μιξάρος. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έχω μια επαναλαμβανόμενη ατάκα, μια επαναλαμβανόμενη ατάκα, αφήνω να παίξει πρώτη, πατάω στη δεύτερη και στην τρίτη. Δίνω ένα παράδειγμα, γιατί λέει μην πατάτε πάνω στους διαλόγους. Ναι, πατάμε. Να μια περίπτωση. Και έχω και άλλες 50. Λοιπόν, έχουμε τις ασπρόμαυρες ταινίες, που εκεί είναι ο τρόμος των περιγραφέων, ειδικά όταν είναι εθισμένοι στα χρώματα. Εκεί πρέπει να ανακαλύψουν και άλλες φράσεις για να περιγράψουν θέματα. Έχουμε τις βοβές ταινίες. Τώρα δουλεύω σε τρεις βοβές ταινίες. Τον άλλο μήνα, ίσως τον παράλληλο, θα προβάλλουμε στην ταινιοθήκη αυτές τις ταινίες, που είναι βοβές, ελληνικές. Έχουμε μεγάλου μήκους ταινίες, τα feature films, και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν δύο επίπεδα, και θα ήθελα έτσι να το ξεχωρίσω αυτό, γιατί προέρχομαι από τον κινηματογραφικό, παύλα τηλεοπτικό χώρο, και τώρα θέλω να πάω κόντρα σε εσάς που είσαστε από το μεταφραστικό χώρο, για να βάλω κι εγώ δηλαδή τη δική μου πινελιά, ας πούμε, σε αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, okay. Όταν ετοιμαστεί η ταινία, ξέρουμε τα διάκαινα, αρχίζουμε και δουλεύουμε. Αυτό το πάντα το κάνουμε όλοι. Όταν όμως θα αρχίσουμε να δουλεύουμε την ακουστική περιγραφή την ώρα που δημιουργείται το σενάριο και επεμβαίνουμε και δουλεύουμε με τους σεναριογράφους, εκεί τι γίνεται, εκεί τι θα πούμε. Και αρχίζουμε και δουλεύουμε μετά με το σκηνοθέτη την ώρα που κάνει τις λήψεις και όταν θα μπει στο μοντάζ και θα πούμε, «Ωπ, συγγνώμη, εδώ έχεις ιδρυτικό πλάνο, μη μου πετάξεις ατάκα μετά από 2 δευτερόλεπτα, κράτησε το ιδρυτικό πλάνο αφού δείχνεις το εξωτερικό του κτηρίου, κράτησε το μου 3-4 δεύτερα να προλάβω να το περιγράψω. Μην μπω κατευθείαν σε ένα χώρο και δεν προλαβαίνω τίποτα». Άρα δηλαδή επεμβαίνω. Αυτό θέλει να ξέρεις και να έχεις εκπαιδευτεί και να έχεις εντρυφήσει στη δουλειά την δημιουργική από πλευρά σεναριογράφων, σκηνοθετών, μοντέρ και πάει λέγοντας. Okay. Αυτό είναι μια διαδρομή ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Λοιπόν, ως προς το. Και έχω πραγματοποιήσει, έχω κατασκευάσει και μια ταινία και την έχω παίξει και ανά την Ελλάδα στα Οντεών, που την ακουστική περιγραφή σε παιδική Muppet Movie την έβαλα μέσα, δεν την ξεχώρισα.
και είδα ότι οι νεαρότεροι άνθρωποι, και μάλιστα η ταινία λέγεται «Ο δρόμος προς την ευτυχία», οι νεαρότεροι άνθρωποι χαίρονται την ακουστική περιγραφή, δεν τους είναι ενοχλητική, ενώ οι ενήλικες έχουν θέμα, δεν χάνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ταινία. Ή τους εκνευρίζει η πυκνότητα καμιά φορά και αυτό ότι δεν τους αφήνει να απολαύσουν το ηχοτοπίο κλπ. Όλα είναι σεβαστά. Okay. Ναι, δύο. Οπό, χαθήκαμε. Άρα, λίγο πολύ σας έδωσα ένα. Λοιπόν. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας. Η ακουστική περιγραφή είναι μια αφήγηση που διερμηνεύει, όχι μόνο μεταφράζει, τα οπτικά δεδομένα σε λέξεις. Είναι όπως το voice-over. Δεν είναι voice-over, είναι όπως το ρόλο. Για να συνονοηθούμε. Λοιπόν, να είμαστε αντικειμενικοί, πολύ σημαντικό αυτό. Περιγράφουμε ό,τι βλέπουμε. Ό,τι συμβαίνει, δίνουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να δημιουργηθούν οι ανάλογες εντυπώσεις. Συγκεντρωνόμαστε, δεν είναι μια γραμματική, αλλά πάντα την αλλάζω τη σειρά. Συνήθως ξεκινάμε το πότε, πού, ποιος, γιατί. Εξαρτάται από το πλάνο, σε ποιο στάδιο της ταινίας βρισκόμαστε, αν έχουμε αναφερθεί στο πού, δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια. Προτεραιότητα στο τι χρειάζεται να ξέρει. Ώρα που πραγματοποιεί τη δράση, ποιος είναι στη σκηνή, ποιος ομιλεί, στοιχεία της πλοκής, ανεξήγητους ήχους, σκηνικά, κουστούμια, εκφράσεις προσώπου, σχέση μεταξύ των χαρακτήρων, συναισθήματα. Η ιστορία είναι κυρίαρχη. Αυτό είναι το βασικό. Δεν αλλάζουμε αυτό. Τη γραμματική του κινηματογράφου με φιδό, κοντινό πλάνο, γενικό πλάνο κλπ. Κλπ. Δεν είναι αντιληπτό αυτό. Αντικατάσταση ενός εφέ με λέξεις, συνεργαζόμαστε με το ηχοτοπίο ή το αφήνουμε και δουλεύει για μας. Σεβόμαστε τους ακροατές μας, είμαστε ακριβείς, στην κατάλληλη στιγμή αναφέρουμε αυτό που χρειάζεται. Περιγράφουμε, όχι πάντα βέβαια, περιγράφουμε την δράση στο παρόν, χωρίς να μαρτυρούμε την μπλοκή, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν δίνουμε έμφαση στον εαυτό μας, ερευνούμε την κάθε λέξη, οι λέξεις έχουν σημασία. Αφήνουμε άλλους ήχους να παίξουν το ρόλο τους. Στάδια επεξεργασίας, κάνουμε το marking, βρίσκουμε δηλαδή τα διάκαινα ή εκεί που θα τοποθετήσουμε τις περιγραφές. Γράφουμε το πρώτο σενάριο, το draft. Γράφουμε το δεύτερο, σε εισαγωγικά τελικό, κατ' εμένα όχι συνήθως, script. Ξεκινούμε τις εγγραφές. Έχω ένα κακό λάθος να γράφω και να ξαναγράφω το σενάριο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας εγγραφής, γιατί αλλάζω γνώμη, γιατί μπαίνω πιο βαθιά στην ταινία και όσο την αναλύω περισσότερο, τόσο αλλάζω και ξαναπάω πάλι από την αρχή. Είναι ένα σισίφιο έργο, να σας πω την αλήθεια. Παίρνει πάνω από 48 ώρες και συνήθως δεν κοιμάμαι διάμεσα. Λοιπόν, μετά το rescripting, κάνω το re-recording και εκεί λέω μην το ξανακάνω γιατί δεν θα προλάβω τελικά να το στείλω. Κάνω τη μίξη. Και το mastering. Το mastering περνάει σε άλλο τμήμα για να γίνει DCP. Έχει προηγηθεί το master με τους υπότιτλους. Έχει εγκριθεί και έχουμε περάσει μετά στο Matrix, γιατί το κάνουμε Dolby 7.1 με ανάστροφο στο VI track το AD. Ναι. Λοιπόν, εργαζόμαστε ομαδικά. Είμαστε μια ομάδα minimum 3 ανθρώπων και προφανώς το μέλλον θα γίνει λίγο περισσότερο. Ελέγχουμε το σενάριο γιατί όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και ειδικότερα από ανθρώπων που γνωρίζουν την ορολογία αλλά και από τους χρήστες, πάρα πολύ σημαντικό, τεχνική υποστήριξη, απαραίτητος εξοπλισμός, ποτέ δεν είναι αρκετός, πιστέψτε με. Λοιπόν, feedback βεβαίως το θέλουμε και όσο η κριτική είναι αυστηρή τόσο καλύτεροι γινόμαστε. Μέχρι στιγμής την κακή κριτική την έχω από τους βλέποντες και όχι από τους μη βλέποντες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θετικά ή αρνητικά σχόλια είναι το μυστικό για να γίνουμε καλύτεροι, έτσι, φαντάζομαι συμφωνούμε. Αναγγελία αυτή σας με τις φωτογραφίες στα αριστερά, ο Αντώνης Ρέλλας, μεσήλικας, οβάλ πρόσωπο, χαμόγελο, Χρήστης Αμαξιδίου, τραγιάς καπερές, μακριμάνικη μπλούζα, γυλαίκο, παρκαρισμένος μπροστά από γκραφίτι, μισού γυναικείου προσώπου, με τατουάζ, σχήμα εχμηρό, στο δεξιό της μάγουλο, βλέφαρο ανοιχτό, με το βολβό στραμμένο διαγωνίως ψηλά,
Το κέντρο, ο Βαγγέλης Αβουλάς, μεσήλικας, κοντά πυκνά μαλλιά, αραιωμένα στο κούτελο, μούση, δυναμικό μακρόστενο πρόσωπο, χαμηλωμένα βλέφαρα, πουκάμισο, μικρός ανοιχτός γιακάς. Στα δεξιά, ο Βασίλης Κουκαλάνη, μεσήλικας, τροχυλό πρόσωπο, κοντά μαλλιά, μούση, χαμόγελο, ελαφριά στραμμένο στα δεξιά του, γυλαίκο, πουκάμισο με ανοιχτό μακρύ γιακά, τίτλοι, επάνω αριστερά, ζωντανά, κάτω αριστερά, διαδικτυακή συζήτηση, τέχνη, μαζικά μέσα επικοινωνίας και αναπηρία. Στις 9 Δεκεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στο Facebook και YouTube. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας www.mealamatia.gr. Από πάνω της, σκιτσαρισμένα δύο μάτια. Δεξιά παλάμη, μικρό πινέλο πιασμένο, μεταξύ αντίχειρα, δίκτυ και μέσου, βάφει την δεξιά κόρη. Η ήριδα, σε ψυχρή απόχρωση, ίδια με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Φανταστείτε, έτσι, ένα καρέ, που τώρα μια ταινία μια μισή ώρα. Δεν συμβαίνει το ίδιο, βέβαια, έτσι πλάκα κάνω. Λοιπόν, πριν το παίξεις να πούμε ότι επάνω αριστερά θα βλέπουν SDH και κάτω θα δείχνει τους συμβατικούς. Το ακούσατε, είναι της Εμμανουέλας βέβαια, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, μικρή διαφήμιση, χαρακτηριστικό γιατί είναι extended. Δηλαδή, προσέξτε σε ποια σημεία έχω κάνει freeze για να μπορώ να περιγράψω, χωρίς να χαλάω τη διαφήμιση. Σχέδια, αφαιρετικά, μεραδόσεις, αριστερό, βλέφαρο, μήπως η Ιωνέλα κάθε ενός καφερμιάλου, ανοιχτό, αλληλό, κάλυψη, εξορπιστή σίγουρα, παλάμης, όχι, κλακέτα, παραγωγή, αμένη στη μετάφραση, σκηνή 6, λήψη 6, σκηνοθεσία, Σοφία Κόπολα. Διεύθυνση φωτογραφίας, Λανς Έικορ. Άνδρας μεσήλικας, κοντομαλή, αδιάφορο ύφος, σακάκι, μπλούζα. Δίπλα του, νεαρή, καθισμένη, γέρνει στον ώμο του. Με το μάγουλο, τον χαϊδεύει κυκλικά. Καρέ μαλλί, κοντομάνικο φόρεμα. Μπροστά από πίνακα, σχήματος ύψιλον. Τίτλος. Συνειδητοποίησε αυτό που είναι. Ανακατεμένα ρετάλια φιλμ πέφτουν, αποκαλύπτοντας τίτλους. 59ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Από την 1η έως την 11η Νοεμβρίου 2018. Λοιπόν, και μία δεύτερη, και σταματάω και δεν θα σπάω παρακάτω, που θα σε κινηματογραφικό στούντιο ίχνη και λίγες προφυλακτήρες επιβατικού αυτοκινήτου. Σταγόνες γλιστρούν στο παρμπρίζ. Δύο ολοκαθαριστήρες τις απομακρύνουν ουσιαστικά. Η νεαρή Στέλλα στραμμένη προς το Γιάννη. Παμένα χείλη. Στρογγυλό με έξι διαφορετικών μεγεθών οπές το ίδιο ζωστό χρώμα. Σκουλαρίκι. Ζακέτα. Πουλόβερ με γιακά. Μαλλί μέχρι τους ώμους. Τη χαϊδεύει με το εσωτερικό της δεξιάς του παλάμης. Η αριστερή του παλάμη στο μαγουλό της. Την πλησιάζει. Μπροστά δύο φόλοι artists όρθιοι. Ο Ενίας με γάτι κουζίνα στο δεξί σε στηριγμένο κομμάτι τζάμι σαπουνισμένο που να με πανεδρομική κίνηση στο ρυθμό των καθαριστήρων. Ο Στέλιος, με δερμάτινο μπουφάν, κρατάει μεταλλικό ποτιστήρι στο δεξί και ποτίζει το εσωτερικό της αριστερής του παλάμης με τις διαφυγόντες σταγόνες να πέφτουν στο καπάκι μεγάλου πλαστικού κουτιού. Ο Γιάννης συναντά τα χείλη της. Εκείνα ανοίγουν το παλάμι του στο λαιμό της, μαλακά. Σταματά εκείνη. Στρέφει μπροστά. Τα βλέφαρά της χαμηλώνει. Ο Ενίας πιάνει την πίσω άκρη του γατιού. Ο Γιάννης με κοντό μαλλί, δερμάτινο μπουφάν, μπλούζα ζιβάντο. Ο Στέλιος κρατάει σφιχτά μαρούλι μπροστά από μικρόφωνο. Ο Γιάννης βγάζει τον μπουφάν του μαζί και Στέλλα. Οι άλλοι τους μιμούνται. Τα χείλη τους ξανασυναντιούνται. Ο Ενίας και ο Στέλιος μπροστά στη μεγάλη κινηματογραφική οθόνη. Εκείνη με ορμή. Εκείνος χαμηλώνει προς τα πίσω. Ο Στέλιος κρατά μπολ σούπας με την αριστερή παλάμη. Κουτάλι στο δεξί. Ο Ενίας τρίβει το μπουφάν του στο λαιμό. Εκείνη συνεχίζουν αγκαλιασμένοι. Τίτλοι. Σινεμά με κάθε τρόπο. Τίτλοι. Επάνω αριστερά λογότυπο. 8 κονικές σφαιροειδείς ακτίνες σε σφαιροειδή διάταξη. Πιο κάτω. 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Από 5 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Φέρει το πίσω μέρος του κουτσαλιού στα χείλη. Οι σταγόνες ανενόχλητες από τους σιωπηλούς καθαριστήρες σχηματίζουν ερωτική φωλιά. Για να πάρετε μια ιδέα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα και ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις συμμετέχοντες στο πάνελ. Είναι δική μου ευθύνη το ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μπορούσα να διακόψω αυτές τις ενδιαφέρουσες παρουσίες. Εγώ προσωπικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος από την πληθώρα των παραμέτρων και των πληροφοριών και το που πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του. Δεν είμαι φυσικά ειδικός στο τομέα, αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα ήταν και τέτοια η έκταση. Έχουμε, όπως είπα, λίγο χρόνο για να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ.
Ευχαριστώ πολύ. Όντως πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες. Δεν ήθελα να κάνω μια ερώτηση, θέλω να κάνω ένα σχόλιο που πιστεύω ότι αξίζει να το αναφέρουμε για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι καλό να αναφέρουμε ότι χρησιμεύουν και σε ανθρώπους που δεν τις χρειάζονται. Σε ανθρώπους που θέλουν να δουν μια ταινία με υπότιτλους αλλά χωρίς ήχο, επειδή για κάποιο λόγο δεν μπορούν να ακούσουν, είναι σε ένα τρένο, σε ένα μετρό, είναι το βράδυ που ο σύντροφός τους κοιμάται και θέλουν να δουν τους υπότιτλους, είναι για ανθρώπους που έχουν δυσκολία στην συγκέντρωση και στην προσοχή. Η ακουστική περιγραφή χρησιμεύει σε ανθρώπους που για κάποιο λόγο έχουν κουραστεί τα μάτια τους, για υποτιτλιστές που δουλεύουν όλη μέρα με ταινίες. Θέλουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη του σειρά, αλλά δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν γιατί πονάνε πια τα μάτια και θέλουν να τα κλείσουν. Οπότε ακούνε με την ακουστική περιγραφή, παρακολουθούν την αγαπημένη του σειρά. Και επίσης, πόσο βοηθάει η ακουστική περιγραφή, ειδικά σε σειρές που έχουν πολύ πλοκή και πολλούς χαρακτήρες διαφορετικούς, να μπορέσεις να παρακολουθήσεις, ειδικά όταν έχεις προβλήματα συγκέντρωσης ή μνήμης. Και πραγματικά η ποιοτική υπότιτλη προσβασιμότητας και η ποιοτική ακουστική περιγραφή ήδη χρησιμοποιούνται από πάρα πολλούς ανθρώπους που ουσιαστικά δεν είναι ούτε κοφοί ούτε άτομα με προβλήματα όρασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ερώτησε αν υπάρχει, πριν δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες στο πάνελ, για ένα καταληκτικό σχόλιο, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που θα ήθελε, θέλετε. Ναι, ναι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω, είναι πάρα πολύ... Για το live streaming. Α, ναι, βεβαίως. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει προσβάσιμο αυτό το οπτικοακουστικό υλικό σε τυφλοκοφούς. Παλαιότερα με τα Μανώλα είχαμε κάνει μια προβολή στο Ίδρυμα Ωνάση. Αφορούσε την ταινία που πρωταγωνιστούσε η Χέλεν Κέλλερ, η τυφλοκοφή, παλαιότερα πρόεδρος και του σχολής της Φωστόνης. Και εκεί συζητήθηκε μετά αν μπορούσαμε να μετατρέψουμε μια ταινία για τυφλοκοφούς. Και στην Ελλάδα έχουμε έναν τυφλοκοφό, τότε τουλάχιστον, είχαμε έναν τυφλοκοφό, ένα νεαρό παιδί. Και υπάρχουν στο ΚΕΑΤ δάσκαλοι που το διδάσκουν και είχαμε σκεφτεί, βέβαια αυτό δεν ξέρω γιατί το αφήσαμε, αλλά στην πιο κοντινή λύση που φτάσαμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε σύστημα 9G, δηλαδή είναι κάποια καθίσματα που έχουν το σχήμα αυγού, μπαίνεις μέσα και μπορούν σε 9 επίπεδα αισθήσεων να σου μεταφράσουν μια ταινία. Δηλαδή, έχει ερκοντήσιο, τα πέφτουν στα αγώνες. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα για να φτάσει πάνω στο δέρμα πια, γιατί εκεί γίνεται δουλειά, συν γάντι που γράφει επάνω στον αγώνα Braille. Έτσι. Αυτή τη γλώσσα, γιατί θα μου πείτε τώρα την έχουμε ζωντανή, των τυφλοκοφών, έχει απίθανες εφαρμογές σε μέρη που δεν γίνεται να έχει φως. Πολλές εφαρμογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχουμε ακόμα κάποια ερώτηση. Βέβαια, ακολουθεί διάλειμμα για φαγητό, για ούτως ή άλλως, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε και την ερώτηση και τις ερωτήσεις έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ. Για ακόμα μια φορά σας χειροκροτούμε.